Θα πούμε μερικά αποτελέσματα που έχουν να κάνουν με έφηβους, κυπριακό πληθυσμό και ευρωπαϊκό σε σύγκριση με ευρωπαϊκά δεδομένα, πού βρισκόμαστε, σε ποιο σημείο, πόσο εθισμένοι ή όχι είμαστε και ποια είναι τα αποτελέσματα του Ινστιτούτου Υγεία του Παιδιού. Ενασχόληση εφήβων με ηλεκτρονικές συσκευές και οθόνη και διαδίκτυο. Είναι μια μελέτη, τα βασικά πρώτα στοιχεία τα οποία θα αναφέρω από το iFamily, μια ευρωπαϊκή μελέτη 7 χωρών που τελειώσαμε το 2017. Βγαίνουν τώρα τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης και η Κύπρος μεταξύ αυτών. Και ο σκοπός ήταν και να δούμε πόσο υπάρχουν συσκευές στα δωμάτια των παιδιών, πόσο χρησιμοποιούνται και ποιες ηλικίες και κυρίως τις επιδράσεις στη ψυχοσωματική υγεία αυτών των παιδιών. Καταρχήν, έχουμε συσκευές στα δωμάτια των παιδιών. Ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχουν στα δωμάτια των εφήβων συσκευές πλέον. Το πρώτο που υπάρχει είναι το κινητό, μετά ο υπολογιστής και λιγότερο τηλεόραση και τα παιχνίδια, τα κονσόλες, γιατί πλέον τα παιδιά μάθαν και παίζουν τα περισσότερα παιχνίδια online. Στα αγόρια και στα κορίτσια, μόνο ένα 4,5% δεν είχαν καμία συσκευή και πάνω από το 4 στα 10 παιδιά είχαν περισσότερους από 3 συσκευές. Και μάλιστα ήταν και ενεργές και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μερικά παιδιά είχαν και ρούτερ μέσα στο δωμάτιο τους, που επηρέαζαν πολύ τον ύπνο τους και έπαιρναν αρκετή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αυτά τα δεδομένα, τα οποία είναι γνωστά εδώ και μερικές δεκαετίες, έχει ασχοληθεί η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία και έδωσε σαφείς οδηγίες εδώ και αρκετά χρόνια ότι τα παιδιά δεν πρέπει να βλέπουν τηλεόραση όταν είναι κάτω από δύο ετών και πάνω από δύο ετών 1 με 2 ώρες την ημέρα και οι έφηβοι όχι περισσότερες από 2-3 ώρες την ημέρα. Και ότι συσχετίζονται πάρα πολλά νοσηρές καταστάσεις με τη χρήση οθονών, με τη χρήση αυτών των πολυμέσων και του διαδικτύου. Η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία το 2016 δημοσίευσε ότι οι παιδιά 8 με 10 ετών βρίσκονται κατά μέσο όρο 8 ώρες στο online στην Αμερική. Οι έφηβοι δε πάνω από 11 ώρες. Κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι 1 στα 3 νήπια έχουν επαφή με tablets πριν μιλήσουν. Έχουν επαφή με οθόνες και διαδίκτυο πριν μιλήσουν. Αυτές όλες οι συσκευές λέγονται tablets. Ο λόγος που λέγονται tablets είναι ότι πρέπει να είναι στο τραπέζι. Όχι να τα κρατάμε πάνω στην κοιλιά μας ή να τα κρατάμε και να μιλάμε. Είναι κάτι το οποίο ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Οι φοιτητές, ένα 18% στην Αμερική ήταν internet addicted. Σε χώρες της Μέσης Ανατολής αναφέρθηκε προηγουμένως ψηλότερα ποσοστά. Η συνολική χρήση πολυμέσων συσκευών, η Κύπρος σε σχέση με άλλες χώρες, βρισκόμαστε κάπου στο μέσο, Σαββατοκυριακά περισσότερα από τις καθημερινές και εμείς μέσα στην ίδια σούπα βράζουμε. Χρήση πολυμέσων πάνω από 2 ώρες την ημέρα, στα Σαββατοκυριακά ήταν 55% στα κορίτσια και 51% στα 55% στα κορίτσια. Πάνω από 2 ώρες που είναι το επιτρεπτό, ψηλά ποσοστά, 3 στα 4 παιδιά τις καθημερινές και 8 στα 10 τα Σαββατοκυρίακα. Ποιες είναι οι επιδράσεις αυτής της αλόγιστης και υπέρμετρης χρήσης πολυμέσων οθονών, διαδικτύου και έκθεσης των παιδιών σε τηλεπαιχνίδια και αυτά τα ηλεκτρονικά. Επηρεάζει με πάρα πολλούς τρόπους την υγεία και τη ψυχική και τη σωματική. Η ψυχική είναι η πιο ευαίσθητη και πιο δύσκολο να εκτιμηθεί. Η σωματική έχει μελετηθεί πολλές δεκαετίες και έχουν βρεθεί πάρα πολλές σωματικές επιδράσεις, παχυσαρκία και σε σχέση με την πίεση, σε σχέση με τη σωματική υγεία των παιδιών. Η ψυχική υγεία διερευνήθηκε με το ερωτηματολόγιο Kindle, ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά και αξιολογήθηκε. Χρησιμοποιήθηκε και στις 7 χώρες του iFamily, το ίδιο ερωτηματολόγιο. Χωρίζεται σε 4 ενότητες που έχει να κάνει με τη συναισθηματική ευημερία, πόσο ευτυχισμένα είναι τα παιδιά, την αυτοεκτίμηση, πόσο είναι εκτίμηση και πόσο αγαπούν τον εαυτό τους, τις οικογενειακές σχέσεις και τις φιλίες. Όλες αυτές οι ενότητες βγάζουν ένα σκορ συνολικό το οποίο έχει να κάνει με την ψυχική υγεία των εφήβων. Και βλέπουμε ότι όσον αφορά την ψυχική υγεία των παιδιών, 1 στους 5 εφήβους στην Ευρώπη έχουν χαμηλή ευημερία. Τα κορίτσια είναι ακόμα χειρότερα. Και μόνο ένα 30%
έχει καλή ψυχική υγεία βάσει του ερωτηματολογίου αυτού. Και ας πιάσουμε πιο λεπτομερώς. Η συναισθηματική ευημερία που δείχνει, απαντήσαν τις ερωτήσεις πόσο βαριούνται, αν νιώθουν μόνοι, αν είναι φοβισμένοι ή αν νιώθουν ότι είναι μονάχοι τους και δεν έχουν βοήθεια αν χρειαστούν. Πόσο διασκεδάζουν, πόσο γελούν και πόσο νιώθουν ότι περνούν ωραία. Βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών δεν ήταν ευτυχισμένο και αυτό συνδεόταν με τις ώρες που ήταν στο διαδίκτυο. Πάνω από 2 ώρες διαδίκτυο, πάνω από 2 ώρες η καμπύλη αυτή από εδώ που δείχνει, πάνω από 2 ώρες internet use, είχε αρνητική συσχέτιση με τη συναισθηματική ευημερία των παιδιών. Αυτό εκτίμηση. Πόσο συχνά νιώθουν περήφανα, πόσο είναι χαρούμενοι, ικανοποιημένοι με τον εαυτό τους και τα μαθήματα τους, τα κατορθώματα τους εισαγωγικά. Αν έχουν καλές ιδέες και θεωρούν ότι είναι έξυπνοι και μπορούν να μεταφέρουν στους άλλους τις εμπειρίες τους και τις ιδέες τους. Πιο ψηλά τα ποσοστά από την συναισθηματική ευημερία, αλλά πάλι σε χαμηλά ποσοστά και πάλι άμεση συσχέτιση με το διαδίκτυο. Εδώ το συνολικό σκορ, χαμηλή ψυχική ευημερία, χαμηλή συναισθηματική ευημερία, χαμηλές οικογενειακές σχέσεις. Αυτά τα παιδιά περνούν λιγότερο χρόνο με τα άλλα άτομα της οικογένειας, στο τραπέζι, σε εξόδους κτλ. Αποφεύγουν πολλές φορές να πάνε εξόδους με τα παιδιά, με τα άλλα άτομα της οικογένειας, με τους αδελφούς τους, τους συγγενείς τους, με αποτέλεσμα να απομονώνονται. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι υπάρχουν ομάδες παιδιών, τα παιδιά τα οποία είναι πιο τελειομανή, πιο ευαίσθητα, τα παιδιά τα οποία έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αυτά τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή στο να εμφανίσουν πιο πολύ εξάρτηση με το διαδίκτυο και χαμηλότερα και ψηλότερα ποσοστά παθολογικών αποδόσεων σε αυτό το ερωτηματολόγιο. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το βάρος, η περίμετρος μέσης που σχετίζεται με μεταβολικό σύνδρομο και ο δείχτηματα σώματος, που είναι δείχτης παχυσαρκίας, πάλι είναι πιο αυξημένοι στα παιδιά τα οποία χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα πολυμέσα της οθόνης για πολλές ώρες. Εδώ ήταν 3 ώρο το οποίο είχε μετρηθεί. Και αυτό το ξαναβάζω γιατί το είπα σε κάθε διαφάνεια από τις 4-5 προηγούμενες, ότι το διαδίκτυο είναι αρνητικά συσχετίζεται με αυτά τα αποτελέσματα, χειρότερα αποτελέσματα όσο αυξάνεται η χρήση του διαδικτύου. Μάλιστα ότι η χρήση του διαδικτύου είναι βασικότερος προγνωστικός παράγοντας γενικής εφημερίας από ότι τηλεόραση, από ότι την κοστόνα παιχνιδιών, από ότι αν είναι αγόρι ή κορίτσι και από ότι αν είναι παχύστακο ή όχι το παιδί. Ανεξάρτητα, η χρήση του διαδικτύου είναι αρνητικός παράγοντας. Σε μια παράλληλη έρευνα που κάναμε τότε με το παιδαγωγό Ινστιτούτο και τον κ. Τορναρίτη και τη Σολέα Αντιντόνια, την ψυχολόγο μας, για τις στάσεις ζωής, οι έφηβοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε κάποιες απλές ερωτήσεις, πόσες ώρες την ημέρα βλέπουν τηλεόραση και πόσες ώρες ασχολούνται με τα smartphone. Ήταν παιδιά 12 με 18 χρονών. Και βλέπουμε ότι πλέον έφυγε η τηλεόραση, ακόμα και 20 ώρες παιχνιδιών, και ασχολούνται περισσότερο με smartphone, με τα tablets τους, με online παιχνίδια. Έχει επέρθει μια αλλαγή. Τη δεκαετία του 90, του 2000, λέγαμε βγάλτε τις τηλεοράσεις ή κλείστε τις τηλεοράσεις από τα σπίτια και από τα δωμάτια των παιδιών. Τώρα δεν φτάνει αυτό. Υπάρχει το τηλέφωνο, υπάρχει τα tablets, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο και πολύ πιο δύσκολη η απομόνωση και ο περιορισμός των παιδιών. Γιατί μπορεί να φύγει από το ένα και να πάει στο άλλο. Εγώ μια εποχή που είχα λίγο θέμα με τον γιο μου, κλείσαμε το ίντερνετ για 3 μήνες. Τι έκανε, όταν πηγαίναμε κάπου και είχε από αυτό το Wi-Fi, κατέβαζε κάμποσε ταινίες, κατέβαζε, γέμιζε το κινητό και το τάβλετ του και τις έβλεπε μετά. Τουλάχιστον τις έβλεπε δίχως διαδίκτυο, αλλά ήταν κάτι το οποίο βρήκε μια λύση για να έχει κάτι να βλέπει. Και άρα εδώ πάνω από 15 ώρες ένα 6% των παιδιών είναι ίντερνετ αντίκτες στην Κύπρο, έφηβοι 12 με 18 χρονών. Τα ποσοστά διεθνώς αναφέρονται ψηλότερα. Εμείς βρήκαμε αυτό, το οποίο ίσως να είναι και λίγο υποεκτιμημένο. Ποιες είναι οι επιδράσεις? Θα δούμε τώρα τις άμεσες και τις έμεσες επιδράσεις. Ήδη αναφέρθηκαν πολλά από αυτά, θα τα περάσω γρήγορα. Είπαμε για την ατροφία του υποκάμπου σε ποντίκια, τα οποία εκτέθηκαν προγεννητικά σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σε κινητά τηλέφωνα βασικά, τα οποία επέμπαν αυτή την ακτινοβολία και μάλιστα βρήκαν ότι αυτά τα ποντίκια ήταν λιγότερο έξυπνα, ήταν ατρόμητα,
ήταν ποντίκια τα οποία δεν μαθαίναν εύκολα και ξεχνούσαν εύκολα. Είχαν διαταραχή στη μνήμη, στη συγκέντρωση, στην προσοχή τους. Τα ποντίκια και οι μέλισσες πολλές φορές χρησιμοποιούνται για βιολογικές μελέτες, γιατί υπάρχουν καλά πρωτόκολλα και καλά έχουν για χρόνια μελετηθεί και έχουν δώσει αξιόλογα αποτελέσματα. Μετά αλλάξεις των DNA και RNA, στη λειτουργία των μυτοχοντρίων, οξυδοτική δράση, διαταραχές στη συνάψη του κεντρικού νευρικού συστήματος, η μελατονίνη, οι άλλες ορμόνες του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ένα πείραμα που έγινε στις μέλισσες, υπήρχαν μέλισσες σε κάποια χώρα και άρα ξέρουμε ότι οι μέλισσες απειλούνται από τα εντομοκτώνα, από ψήλωση των δασών, από τα λουλούδια κτλ. Ένας λόγος που χειροτερεύει το θέμα με τις μέλισσες είναι και το Wi-Fi. Και όταν έβαλα σε μελίσσια για 10 λεπτά την ημέρα, για 10 μέρες, ένα κινητό τηλέφωνο μέσα και στις άλλες 10 κουτιά, άλλες ατζικά κυψέλες, το τηλέφωνο απενεργοποιημένο, οι μέλισσες οι οποίες ξέρουμε πόσο καλά δομημένη είναι η κοινωνία τους, οι εργάτριες μέλισσες δεν επέστρεφαν στην κυψέλη τους. Αποπροσανατολίζονταν, δεν επέστρεφαν και έχαναν το δρόμο. Το ποντίκια. Ποντίκια τα οποία εκτίθενται σε Wi-Fi και ποντίκια τα οποία όχι. Αυτά αναφέρθηκε προηγουμένως από άλλους συναδέλφους ότι είχαν προβλήματα μνήσης, συγκέντρωσης, ήταν ατρόμητα και ήταν πολύ χαμηλότερες οι αποδόσεις τους. Άμεσες συνέπειες, η μελατονίνη επηρεάζει τον ύπνο, επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου και είναι ιδιαίτερα χαμηλή στα παιδιά τα οποία χτίνεται σε πολλές ώρες το Wi-Fi. Στους έφηβους είναι χαμηλή έτσι κι αλλιώς. Έχουμε μια μείωση φυσιολογική. Εδώ χειροτερεύει με το Wi-Fi και το. Στο σωματικό λίπος έχουμε πει ότι αυξάνει την παχυσαρκία έμεσα, όχι άμεσα, γιατί κάθεσαι, τρως, πίνεις και παχαίνεις. Στον εγκέφαλο επηρεάζεται με το βιαίος λοβός, που είπα, λέχθηκε προηγουμένως από τους συναδέλφους πόσο σημαντικός είναι και πόσο επηρεάζει την ικανότητα να ελέγξουν την παρορμητικότητα και τη δράση τους. Ο ύπνος, σχολικές επιδόσεις, χαμηλότερες επιδόσεις, γιατί έχουν διαταραχές μνήμης, διαταραχές προσωπικής συγκέντρωσης και αν είναι άτομα με τάση για ΔΕΠ ή ΔΕΠ, αν είναι άτομα τα οποία έχουν προδιάθεση, εκεί τα πράγματα χειροτερεύουν περισσότερο. Οι οικογενειακές σχέσεις αναφέρθηκαν προηγουμένως, φτωχές. Μακροχρόνιες συνέπειες έχει μελετηθεί σε έγκυες που είχαν στη Δανία και σε άλλες χώρες που είχαν έρθει σε επαφή με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία βάσει ερωτηματολογίου στην καλλιτεχνική της εγκυμοσύνης τους. Αυξημένη πιθανότητα για ΔΕΠΗ, διαταραχή στη μνήμη, μαθησιακές δυσκολίες σαν παιδιά. Αυτά στατιστικά. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε άμεσα, όμως επειδή είναι μακροχρόνιες μελέτες, θεωρούμε ότι αυτά είναι βάσιμες για αυτές οι ανησυχίες που υπάρχουν. Έχουν αναφερθεί και αύξηση στο φάσμα του αυτισμού. Ο αυτισμός έχουμε μια τάση να αυξάνεται παγκόσμια, να γίνεται καλύτερη διάγνωση, αυξάνονται τα ποσοστά, ενεχοποιείται και η χρήση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η έκθεση υπερβολική σε αύξηση το φάσμα του αυτισμού. Τα παιδιά αυτά, τα αυτιστικά, τα παιδιά με ΔΕΠΗ, εκλείονται ιδιαίτερα από το ηλεκτρονικά παιχνίδια και χτίζονται πιο πολλά και μέσω του διαδικτύου που χρησιμοποιούν για να κατεβάσουν και να παίξουν αυτά τα παιχνίδια. Και πολλές φορές οι γονείς τα χρησιμοποιούν σαν soothing, σαν ηρεμιστικά, σαν χαλαρωτικά. Είναι αμφίδρομοι αυτοί, δηλαδή έχουν μια τάση να τους αρέσει και να εκτονώνονται, να ησυχάζουν, να ηρεμούν με αυτά τα παιχνίδια, που την άλλη χειροτερεύει τα συμπτώματα του αυτισμού και του ΔΕΠΗ, τα κάνουν πιο έντονα και ενώ εκεί που προσπαθούμε να πάρουν θεραπείες, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, να ελέγξουμε το περιβάλλον στην περίπτωση του ΔΕΠΗ με δασκάλα, με όλα αυτά, να μπορέσει να βελτιωθεί η απόδοσή του, με το να έχουμε αυτές τις εκθέσεις χειροτερεύουμε το πράγμα. Τώρα, αυτό εδώ το face-to-face relation είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Είναι σημαντικό ένα έφηβο να βγαίνει έξω με την παρέα του, να πάει στο καφέ, να πάει στο γήπεδο, να μαλώσει, να συζητήσει, να διαφωνήσει. Αυτά εδώ πλέον έχουν μειωθεί κατά πολύ και αυτές οι face-to-face relation, οι κοινωνικές δεξιότητες και οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των εφήβων έχουν περιοριστεί. Μιλούν μέσω του διαδικτύου, τηλεφωνούν και συνεννοούνται. Πάνε σε ένα καφέ και αντί να μιλούν, κρατάει ο καθένας το κινητό του και παίζουν κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι.
είναι σοβαρές οι συνέπειες και μακροχρόνιες που θα έχουμε σε αυτές τις ηλικίες των εφήβων που αυτή τη στιγμή εκτίθενται σε αυτές τις αλλαγές. Συναισθηματικές διαταραχές αναφέρθηκε, άγχος, κατάθλιψη, φοβό, θυμό, αφοβία. Ψυχοσικά επεισόδια. Έχουν αναφερθεί ακόμα και ψυχοσικά επεισόδια σε έφηβους και σε νεαρά άτομα από την πολλή έκθεση. Έχαν απώλεια της πραγματικότητας. Ζούσαν έναν κόσμο ο οποίος ήταν παρανοϊκός, μη λογικός και έμοιαζε με ψυχοσικό επεισόδιο. Η καρκίνη, η λευχαιμία, καρκίνος του κεντρικού νευρικού συστήματος, μαστού και όρχιου είναι σημαντικό, όπως και άλλοι καρκίνοι, ότι αυξάνονται με την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Το πρόβλημα με αυτούς τους καρκίνους είναι ότι δεν έχουμε ομάδες ελέγχου και ομάδες μη ελέγχου. Και επίσης, για να αποδείξουμε στατιστικά ότι αυτά τα πράγματα ισχύουν, χρειάζονται δεκαετίες. Για να αυξηθεί ένας καρκίνος του κεντρικού νευρικού συστήματος, μπορεί να χρειαστεί και 30 και 40 χρόνια. Άρα, η υπόθεση μου θυμίζει το κάπνισμα, που ξέρουμε ότι ήταν βλαβερό, πόσα χρόνια βλαβερό το κάπνισμα, πόσα χρόνια δεν κάνει κακό, πόσα χρόνια κάνει καρκίνο του πνεύμονα, αλλά μέχρι να βγει εκείνο το label και εκείνη η πινακίδα και εκείνη η εικόνα, φάγαμε μερικές δεκαετίες για να βγάλουν κέρδη κάποιοι και κάτι το οποίο ήταν οφθαλμοφανές. Τώρα θα αναφερθώ εδώ για το καρκίνο του μαστού. Διάβασα, είδα ένα βίντεο το οποίο μου έκανε εντύπωση και ήταν μια κυρία στην Αμερική που ταξίδευε κάθε μέρα 3-4 ώρες να πάει στη δουλειά της. Είχε την κακή συνήθεια, επειδή είχε και πλούσιο στήθος, έβαζε το τηλέφωνο εδώ στο στήθος μου και το είχε open, ανοιχτή ακρόαση και μιλούσε. Αυτό διήρκεσε για 2 χρόνια, 3 και μετά η κυρία αυτή εμφάνισε καρκίνο του στήθους, εκεί που ήταν η κεραία του κινητού τηλεφώνου και στις 2 μεριές. Ένα καρκίνο υποδόριο, επιφανειακό δηλαδή, ενώ ο καρκίνος του στήθους συνήθως είναι πιο βαθιά, είναι στο άνω έξω τεταρτημόριο, σε μεγαλύτερη ηλικία, η κυρία ήταν 30 χρονών και αυτό οφειλόταν στην έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Δεν είχε οικογενειακό ιστορικό θετικό ή γονίδια τα οποία να προδιάθεταν σε καρκίνο του στήθους. Σήμερα κατηγορούν τους άντρες ότι είναι λιγότερο άντρες από ό,τι μερικές δεκαετίες πλην. Έχουμε και ακόμα μια δικαιολογία ότι το Wi-Fi προκαλεί υπογονιμότητα, προκαλεί μείωση του λίπητο, άρα είμαστε δικαιολογημένοι. Και τώρα, το να αγνοούμε όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, όλα αυτά τα οποία μας λένε, είναι κάτι το οποίο θα έχει σοβαρές συνέπειες στα παιδιά, θα έχει σοβαρές συνέπειες στις μελλοντικές γενιές και είμαστε ηθικοί αυτούργοι αν δεν προσπαθήσουμε ή αν δεν προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι γίνεται για να σώσουμε αυτές τις γενιές οι οποίες βρίσκονται σε ψηλό κίνδυνο και τα πράγματα όπως πάνε χειροτερεύουν και με το 5G και όλα αυτά, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, γιατί τα συμφέροντα είναι μεγάλα, τα λεφτά είναι πολλά και δυστυχώς δεν θα τα φάμε όλοι μαζί, κάποιοι άλλοι θα τα φάνε. Άρα, τα μηνύματα, οθόνη πάνω από 2 ώρες κίνδυνος, διαδίκτυο και οθόνη, σοβαρός κίνδυνος. Πρέπει να μπορέσουμε αυτές τις νέες έννοιες, οι οποίες είναι το gaming disorder, το zombie children, internet addicted children, ψηφιακή ηρωίνη, κοκαίνη, ηλεκτρονική κοκαίνη, το διαδίκτυο, αυτές τις νέες έννοιες, καινούργιες γνώσεις, να τις περιορίσουμε, να τις μειώσουμε, και γιατί δυστυχώς θα μπουν στη ζωή μας και θα τα βλέπουμε πλέον και στα ιατρία μας, κάτι το οποίο δεν ξέραμε προηγουμένως. Άρα, συνολική χρήση πολυμέσων κάτω από 2 ώρες, εναλλακτικές δραστηριότητες για να μπορέσουμε να έχουμε ψυχική και σωματική υγεία στα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ.